Βέβαια τον Δημήτρη, τον Άννα και τον Σάκη τον Μπούτζα. Ο Δημήτρης ο Άννας ήταν πολλά χρόνια πρόεδρος της ΑΕΛ και σε δύσκολες εποχές, όπως και ο Σάκης τον Μπούτζα, από τα ιδρυτικά μέλη. Δόθηκε το τζάμπολ. Την μπάλα έχει ο Μαντάς. Και ναι, τώρα με το Μακάριο. Βήματα σφυρίζει ο διαιτητής, ο οποίος είναι ο κύριος Μανιώτης και αυτός παλιός παίκτης της ΑΕΛ. Με τους παλέμαχους αγωνίζονται ο Λαγογιάννης, ο Δαμιανός, βλέπετε, ο Μαντάς. Λαγογιάννη με την μπάλα τώρα. Σουτάρι. Αγωνίζεται επίσης ο Νεκτάριος, ο Βλαχοστόπουλος, το βλέπετε από την Αμαλιάδα, έχει πάρει αρκετά κιλά με την πάροδο των ετών. Έχει πάνω από 10 χρόνια να αγωνιστεί. Ο Κουλούρης τώρα, τη νέα γενιά, εστοχή σε τρίποντο, ο Δαμιανός. Νεκτάριος. Ο Στίβας. Εστοχή εξ επαφής ο Νεκτάριος. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά τελικά στο χείμενο σας σε αποθέωση. Η πεντάδα λοιπόν των παλεμάχων είναι ο Νεκτάριος, ο Λαγογιάννης, ο Δαμιανός, ο Στίβας και ο Μαντάς. Που έχει την μπάλα τώρα ο Μαντάς, κάνει ένα ωραίο βάσιμο αλλά αστοχή. Ο Μακάριος. Ευστοχή ο Μακάριος. Ο Δαμιανός. Από το 1980 έως το 2004 στην ΑΕΛ. Στην αρχή σαν παίχτης, μετά σαν παίχτης και προπονητής και τέλος σαν προπονητής. Ενώ ο Λαογιάννης ευστοχή σε ένα τρίποντο με το γνωστό το άψογο στυλ. Του είχε δώσει και την προσωνυμία Λάρι. Λάρι Μπέρντ δηλαδή. Ο Δαμιανός χάνει την μπάλα από το Μακάριο. Δεν πάει αυτό, Πέτρο. Λέγαμε λοιπόν για τον Δαμιανό, γιατί είναι ο μακροβιότερος στην ΑΕΛ. Με πολύ μεγάλη προσφορά και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Αυτή τη στιγμή είναι προπονητής στον Κόρυβο Αμαλιάδα, που έχει πολύ καλή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην Α1 κατηγορία Πάτρας, συγγνώμη, και έχει στόχο τη ΓΑΜΑ Εθνική. Να το στάνε την μπάλα. Διατηρεί το παλιό στυλ. Πασάρι στο Στίβα. Νεκτάριο Βλαχοστόπουλος. Λαογιάννης χάνει την μπάλα. Ο Γιάννης ήταν και αυτός από τις μεγάλες μορφές του μπάσκετ της ΑΕΛ. Έπαιξε από την ίδρυση της ΑΕΛ μέχρι το 1993 περίπου, οπότε και σταμάτησε και ασχολείται. Είναι γιατρός και έχει ιατρείο στα μία του σύνα και έχει ιατρείο στην Αμαλιάδα.
δύο πρώτες αγωνιστικές νίκες. Μακάριος σε δύο βολές. Οι νέοι παίχτες σε ΣΕΛ δεν είναι πια και τόσο νέοι. Ο Μακάριος είναι στα 30, ο Κουλούρης είναι στα 32. Έχει ανάγκη από νέο αίμα η ΑΕΛ. Ο Βαλιάνος είναι επίσης στα 32-33. Ελάχιστη μικρή υπάρχει. Μπράβο Πρέσα! Καλό! Βλέπω να απευθυνόνται και άλλοι παλιοί παίχτες της ΑΕΛ. Από δεξιά ο Θεοφιλόπουλος. Στη μέση είναι ο Σαλβάνο. Το παλιός... προπονητής της ΑΕΛ. Ένα φάουλ τώρα του Στίβα. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχει καμία σημασία το σκορ. Σημασία έχει να θυμηθούμε μερικές μορφές από το παρελθόν της ΑΕΛ. Για την ιστορία αναφέρομαι πάντως ότι το σκορ είναι 23-10 για τους νέους. Ένα σούτ του λαού Γιάννη άστοχο. Time out τώρα, coach των παλεμάχων είναι ο Νίκος Πετυχαλάς, και αυτός παλιός παίχτης και προπονητής στην ΑΕΛ, δεκαετία του 80. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, βλέπουμε τον Παπα-Νικολάου, τον Κολιόπουλο. Ο Παπα-Νικολάου, παλιός παίχτης του Κόρυβου και μέχρι πέρσι παίχτης και προπονητής στην ΑΕΛ. Σαλβάνος, Θεοφιλόπουλος. Άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Στην ΑΕΛ βλέπουμε στον πάγκο κουρασμένο στο... τον Στίβα, τον Δαμιανό και τον Λαογιάννη να μιλάνε με τον Μπετχαμά. Ο Φιλόπουλος τώρα, τον Κολιόπουλο. Και ένα σούτο Παπα-Νικολάου άστοχο. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, πολλοί κόσμος έχει έρθει στο κλειστό γυμναστήριο Λεχενών Ατραπίδας για να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Παρόλο που ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος και συν της άλλης υπήρχε μια διακοπή ρεύματος που έχει πάει όλη την εκδήλωση πολύ πίσω. Να και ο κύριος Γιώργος Αρμανιτάκης, και αυτός παλιός παράγοντας στην ΑΕΛ, είναι δάσκαλος τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κρυποντός, και αυτός πρώην έφορος στο μπάσκετ.
Το παιχνίδι των παλεμάχων συνεχίζεται. Βλέπουμε τον πάγκο, τους αναπληρωματικούς και τους πρώην προέδρους της ΑΕΛ. Ενώ τώρα βλέπουμε και μια ωραία προσπάθεια που καταλήγει σε καλάθι από τον Κολιόπουλο. Ο πάγκος των νέων αστυνομικών της ΑΕΛ που με τον προπονητή τον κύριο Γιαννόπουλο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά της ΑΕΛ, η σημερινή εκδήλωση είναι ο πρώην αντιπρόεδρος ΑΕΛ, κύριος Χρήστος Λαγός, με το πτυχίο του. Τα παπανάκια, δερμάτινα, τέτοια πράγματα, τα παπούτσια, ρούχα, κάνει και κρύο, τέτοιο ένδυμα. Το σκορ στον αγώνα παλεμάχων είναι 65-59. Και βλέπουμε μια προσπάθεια τώρα του Θεοφιλόπουλου. Μακάριος για τους νέους. Ευστοχή σε τρίποντο. Βλέπουμε σε πρώτο πλάνο το Λαγογιά, με αρκετά κιλά παραπάνω κι αυτός, Σαλβάνος. Πάμε Νικολάου Σιτάρη. Ευστοχή κι αυτός σε τρίο πόντο. Το σκορ είναι 67-64 τώρα. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο, θέλει 1.50 περίπου. Μπρέζος για τους νέους, Κουλούρης. Λαμιανός. Παρακαλούνται τα διαφημικές αγόρια και κορίτσια του Σκάζη να κατεβούν στο πρόσφατο και να παρακαλούν. Νικολάου τώρα στην εφηδιασμό, ο Νεκτάριος και ευστοχή. Έχει γίνει ντέρμπι 67-66. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο, σχεδόν. Μακάριος χάνει την μπάλα, Λαγογιάννης. Στον Παπα-Νικολάου. Έλα, βάλτε από εδώ, Τάκη, από εδώ, βάλτε. 45 δευτερόλεπτα. Τρίποντο, άστοχο του Παπα-Νικολάου. Το μπάλα είναι για τους νέους. 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με τους Μπρέζας. Σου τριών πόντων, άστοχο. Πάλι ο Μπρέζας. Μακάρι στο Πασματάκι και αστοχή πάλι. 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Κερδίζει φάουλο ο Δαμιανός. Και αν αστοχήσει και στις δύο βολές θα περάσουν μπροστά οι παλέμαχοι. Κάνει το σταυρό το Δαμιανός. Και ισοφαρίζει. 67-67. Ευστοχή και στην δεύτερη βολή και για πρώτη φορά περνάνε μπροστά οι παλέμαχοι. Μακρινό σουτ του Μακάριου. Τα 8-67 τελείωσε τελικά το παιχνίδι. Ο κύριος Πολυβίου, ο πρόεδρος της Ένωσης. Βλέπουμε τώρα την απονομή στους αθλητές
του Σκάκη, από τον πρόεδρο της τοπικής επιτροπής Αχαΐας Ηλίας κ. Πολυβίου. Βλέπουμε τώρα την απονομή στους αθλητές και τις αθλήτριες του πιγκ-πογκ από τον κύριο Τσάκωνα, που είναι διοικητής 117. Βραβεύει εδώ νέους αθλητές και αθλήτριες. Στον αγώνα που εξελίσσεται εδώ μεταξύ των παλεμάχων, το σκόρ είναι 73-73 και θέλει 4 λεπτά, εκτελεί βολές. Ο Νεκτάριος, αστοχή, ο Μακάρης κουλούρισε σούτ, τριών πόντων άστοχο. Στον εφηδιασμό ο Κολιόπουλος και 75-73 μπροστά οι παλέμαχοι, 3-42 πριν από τη λήξη. Μακάριος. Κι άλλο άστοχο σούτ από το Κουλούρι. Τελικά παίρνει το ριμπάντο ο Παπα-Νικολάου και ευστοχή. Ο Κολιόπουλος 77-73 μπροστά η παλέμαχη. 3 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα πλέον. Προηγουμένως είχαμε κάνει λάθος, είχε τελειώσει το 3 στο 10 λεπτό, όχι ο αγώνας. Πάλι ο Μακάριος. Ο Κουλούρης είναι μια προσπάθεια και δεν ζει φάουλ.